Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με την ΕΡΟ απόψη τα κόκκινα η εκπομπή θα έχει ένα διαφορετικό προσανατολισμό από όλη αυτή τη συζήτηση της εκλογικής αναμέτρησης, των συγκρούσεων, των μαχών και τα λοιπά, σε κάτι το οποίο κουβεντιάσαμε και πριν από λίγο καιρό και το οποίο θα το συνεχίσουμε σήμερα, αλλά με ένα θετικό τρόπο. Να δούμε την εξέλιξη. Έτσι. Και πρέπει να σου πω πως σήμερα στα δικαστήρια που ήμουν εκεί με την υπόθεση του Σεβασμιωτάτου έζησα κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε και οφείλω να το υπογραμμίσω με έμφαση διότι, ξέρεις, στον ίστρο της δουλειάς δύο συνάδελφοι, ο φωτοειδησιογράφος Βασίλης Οκάκης και η εκδότρια και διευθύντρια της εφημερίδας η Χριστίνα Χοντρογιάννη, τράβηξαν φωτογραφίες μέσα στο χώρο της δικαστικής διαδικασίας και μάλιστα τραβούσαν κάποιες φωτογραφίες τη στιγμή που μπήκε η πρόεδρος. Εκεί λοιπόν τους σταμάτησα αμέσως, ζήτησαν να τους πάρουν τα κινητά. Έχουν κατασκευθεί τα κινητά που είναι τα εργαλεία της δουλειάς δύο συναδέλφων. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν σωστό να γίνει εικονοληψία μέσα στο χώρο του δικαστηρίου. Ναι, μόνο αν υπάρχει σχετική άδεια συνήθως. Αλλά γίνεται. Σύμφωνοι. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές οι νόμοι γίνονται πιο ισχυροί όταν δεν εξαντλείται το πνεύμα τους. Θα μου επιτρέψεις να σου πω πολύ σύντομα κάτι Όχι το οποίο βίωσα άλλο, εγώ σε δικαστική αίθουσα. Ναι. Στη δίκη για τη δολοφονία του Μαρίνου του Ζαμπάτη. Ναι. Παρακολουθώ λοιπόν τη διαδικασία και διαπιστώνω ότι η κόρη του κατηγορουμένου ναι. με το κινητό της τηλέφωνο μαγνητοσκοπεί τη διαδικασία. Καταγράφει τη διαδικασία. Ναι. Ενημερώνω τον αστυνομικό. Ενημερώνω τη έδρα. Εγώ δημοσιογραφικά δεν το έκανα. Το έκανε η συγκεκριμένη κυρία. Ενημερώνει τη έδρα, σταματάει για λίγο τη διαδικασία, κάνει μια σύσταση απλή, δεν σβήνει το οπτικό ακουστικό υλικό που υπήρχε στο κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης κυρίας και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ αυτό το βίωσα πριν αρκετά χρόνια και ενώ το κατήγγειλα εγώ προσωπικά, είδα και την εξέλιξή του. Μιλάμε για βιοπαλαιστές καθημερινότητας και ότι αυτό το πράγμα η Ρώμο είναι το εργαλείο της δουλειάς. Λοιπόν, είναι εργαλείο δουλειάς που έχει μέσα πληροφορίες. Ναι, έχει μέσα όλα μας τα στοιχεία. Δηλαδή, ένας φορητός υπολογιστής μικρός για μας όλους που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, τα λεφτά δεν είναι μόνο η αξία. Δεν είναι το κόστος, τα 500-300 ή πόσα. Που είναι και αυτό. Που είναι και αυτό. Αλλά το άλλο περιεχόμενο. Δηλαδή, τα τηλέφωνα, οι επικοινωνίες, οι επαφές, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν. Είναι το γραφείο, εγώ θα λέγαμε. Εκτιμώ ότι μικρό θα έπρεπε να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα, να γίνει προς Θεού μια σύσταση, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από εκεί και πέρα να μην εξαντληθεί είναι η αυστηρότητα. Είναι τα εργαλεία της δουλειάς δύο ναι. συναδέλφων. Και είναι τα εργαλεία της δουλειάς βιοπαλαιστών της καθημερινότητας που ζουν στην ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Που τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι συντριπτικά για τον εργασιακό βίο των δημοσιογράφων. Επειδή ο κόσμος μπορεί να βλέπει εικόνα, μπορεί να βλέπει, ξέρεις, θέαμα, μπορεί να βλέπει το λούστρο. Ναι, ναι. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή είναι η εικόνα. Ναι, πίσω από την εικόνα όντως. Υπάρχει ο μόχθος, η πίεση, η εξάντληση και. Αυτό το υπογραμμίζω γιατί το έζησα. Και έζησα τη συντριβή των παιδιών. Και τη συντριβή τους. Ναι. Τη συντριβή τους. Τώρα, την συζητάμε. Απόλυτη συντριβή. Καταρχήν, πέραν με του... σεβασμό στο δικαστήριο. Απόλυτο, ξεκάθαρα. Και... Αλλά... Να πω και κάτι. Πέραν της δουλειάς μας, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά δεδομένα. Ναι. Στοιχεία που μπορούν να αφορούν την υγεία, τη δική μας, των παιδιών μας, της οικογένειάς μας. Δεν είναι τόσο απλό. Καθόλου. Ισχυρή σύσταση προφανώς. Καθόλου. Αλλά μέχρι ένα σημείο που να. Πολύ σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Πρίτανη. Ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο καθηγητής κύριος Ανδρέας Πλώρος μαζί μας. Καλώς σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί. Δεν ξέρω αν έχετε συνέλθει από το jet lag. Όχι ακόμα πλήρως, αλλά οκ. Okay, την κυρία Δήμαρχο που συναντήθηκα σήμερα μου λέει έχω ανάγκη να κοιμηθώ μια μέρα. Διότι, κακά τα ψέματα, διαφορετικές ώρες. Έχει ανάγκη κανείς να κοιμηθεί σε λάθος ώρες. Αυτό είναι, μπράβο, εύστοχο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την ώρα που αρχίζετε να συζητήσετε, φεύγετε. Λοιπόν, ο κύριος Πλώρος είναι απόψε μαζί μας, γιατί σας τα είχαμε πει και πριν φύγει, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτό το μικρό πανεπιστήμιο της ελληνικής περιφέρειας. Άρα, ένα πανεπιστήμιο για το οποίο η τοπική κοινωνία έδωσε πάρα πολλές μάχες και πολλούς αγώνες. Δημιούργησε, είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είχαμε φιλοξενήσει και την Πρίτανη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, η οποία το υπογράμμισε με ιδιαίτερη έμφαση. Δημιούργησε μια διοικητική δομή εκτός Ελλάδος. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που βγαίνει
με ένα διοικητικό σχήμα εκτός της χώρας. Δεν είναι φυσικά ένα τμήμα που θα λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα βήματα σε αυτές τις περιπτώσεις και για τα μικρά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει να είναι, επιβάλλεται να είναι αργά με επιβαλλόμενη ίσως από ένα σημείο και μετά σοφροσύνη του ποιο είναι το πεδίο, τι ζητάς, ποιες κατευθύνσεις, τι είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει μια προοπτική. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ξεκινάς ή θέλεις. Ναι, και νομίζω είναι σημαντικό, κύριε Πρίτανη, να δούμε τελικά πού στοχεύει αυτή η λειτουργία του γραφείου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Γιατί είχαμε συζητήσει για τις συνεργασίες που ήδη υπάρχουν, αλλά και αυτές που πρόκειται να γίνουν, και να μας μεταφέρετε λίγο και το κλίμα των όσων βιώσατε εκεί, γιατί είναι κάτι το οποίο έγινε δεκτό με ιδιαίτερη χαρά από την Ομογένεια και από την Εκκλησία. Οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε μια πρώτη έτσι τοποθέτηση για να βάλουμε και άλλα ερωτήματα στη συνέχεια. Ναι. Που επιτρέψω μια διακοπή μόνο πριν ξεκινήσετε. Για όποιον ξέρει η ιστορία, η Ορθοδοξία και η λειτουργία με το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία κράτησε ζωντανό τον Ελληνισμό στο διάβα των αιώνων. Ξεκάθαρα. Ο ρόλος, η παρουσία, η υπόσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτή η οποία δίνει προοπτική ή συνέχεια στον εθνικό χαρακτήρα των προερχόμενων από την Ελλάδα. Εγώ δεν λέω Ομογένεια, λέω εκείνων που γίνονται και αισθάνονται και συνεχίζουν δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά να είναι Έλληνες με ενδιαφέρον για τα πατρώα εδάφη. Αυτό μόνο ως αναγκαιότητα. Το έχω ζήσει και εγώ, αλλά στην απόσταση του χρόνου το αισθάνομαι και το καταλαβαίνω, κύριε Πρίτανη. Ναι. Να πω καταρχάς ποια ήταν η ανάγκη που δημιούργησε, πότε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία αυτής της δομής, γιατί προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διεκδικεί απλά την προβολή, την πρωτοπορία κλπ. Υπήρχε μια ουσιαστική ανάγκη. Στο πλαίσιο των συνεργασιών που ήδη υπήρχαν, και ειδικά με τον Τζονς Χόπκινς στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει ανάγκη πρόσβασης σε δεδομένα ασθενών, ιατρικά δεδομένα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα θέμα αδυναμίας ουσιαστικά μεταφοράς των δεδομένων αυτών από την Αμερική προς την Ευρώπη. Και αυτό λόγω της πολυπλοκότητας, της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του θεσμικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εκεί λοιπόν τέθηκαν διάφορες ιδέες και δημιουργήθηκε η ιδέα ύπαρξης ενός κόμβου δικού μας διοικητικού, στο οποίο να μπορούμε να παραλαμβάνουμε τα δεδομένα εντός του αμερικανικού εδάφους. Αυτό ήταν η πρώτιστη ανάγκη, η οποία στη συνέχεια, όταν την δουλέψαμε, διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσε να λύσει και άλλα θέματα, στα οποία θα έλθω σιγά σιγά. Όταν λοιπόν είπαμε ναι, πάμε να δημιουργήσουμε το γραφείο στην Αμερική λόγω αυτής της υπαρκτής ανάγκης, διαπιστώσαμε ότι τα μεγέθη τα οικονομικά για να στηθεί ένα γραφείο κάπου ανεξάρτητα είναι τέτοια, στην πόλη της Νέας Υόρκης ειδικά, τα οποία καθιστούν απαγορευτική κάθε είδους επένδυση εντός εισαγωγικών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ξεκάθαρα. Εκεί λοιπόν άρχισαν οι επαφές με την Ομογένεια και με την Εκκλησία με στόχο να βρούμε εναλλακτικές που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την λειτουργία του γραφείου. Και πρωτοστάτης όλη την προσπάθεια και αυτός που αγκάλιασε πρώτος την προσπάθεια ήταν η Εκκλησία, η οποία μας έδωσε χώρο, η οποία φάνηκε και από το ταξίδι που κάναμε, η παρουσία της είναι που ισορροπεί τα πράγματα και τις διαφορές που υπάρχουν εντός της κοινότητας της Ομογένειας και είναι μια λύση η οποία δόθηκε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, πολύ άμεσο τρόπο. Ήδη το τέλη Οκτώβρη ήταν που μιλήσαμε για πρώτη φορά με την Αμερική για την ίδρυση του γραφείου και μέσα Δεκέμβρη είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε. Έτσι, τα πάντα κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό βέβαια έχει σε αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα να πάμε στην Αμερική να κάνουμε και επίσημα τα εγγένεια του γραφείου και να πραγματοποιήσουμε και τις πρώτες συναντήσεις εντός του γραφείου και να ξεκλειδώσουμε βέβαια τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε διαπιστώσει στο μεσοδιάστημα, ουσιαστικά από αρχές Νοέμβρη μέχρι και σήμερα και στο πλαίσιο του Faro Summit που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας με την επίσκεψη των Αμερικανικών Πανεπιστήμιων, Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι ότι η παρουσία ενός
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Ελληνικού στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει τις πόρτες για συζητήσεις επί της ουσίας και σε θέματα στα οποία οι συνέργειες ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστήμιων είναι πάρα πολύ δύσκολες. Συνεργασίες αυτές, αυτή τη στιγμή που έχουμε, είναι ερευνητικές. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχουν και εκεί ασυμβατότητες στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο που θα αναγνωρίζονται τα μαθήματα, με τον τρόπο που θα υλοποιούνται τα μαθήματα. Μονάδες, δηλαδή. Ναι, ή πιστωτικές μονάδες κλπ. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια όταν κάνουν βήματα συνεργασιών, ειδικά τα δημόσια, τα state universities, πρέπει να πάρουν και την πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση από την εκάστοτε πολιτεία, η οποία διευκολύνεται σε απίστευτο βαθμό. Είχαμε πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εάν από τις τοπικές βουλές. Από τον κυβερνήτη και το καθεξής. Ο οποίος κυβερνήτης πολύ συχνά είναι μέλος του board που διοικεί το πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Έτσι, και υπάρχει μια πολιτική διάσταση σε αυτού του είδους αποφάσεις και είναι πολύ χρήσιμη παρουσία. Όλοι οι συνάδελφοι που συναντηθήκαμε στην Αμερική είπαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουμε μία υπαρκτή ανάγκη. Σαφώς θέλουμε να ανοιχτούμε ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο εκπαιδευτικό πεδίο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να υποδεχόμαστε φοιτητές Αμερικανούς και να στέλνουμε και δικούς μας φοιτητές επίσης στην Αμερική για ένα σύντομο διάστημα, ένα εξάμηνο ενδεχομένως και λιγότερο σπουδών, και από εκεί και πέρα να είμαστε σε θέση αυτό να το καλλιεργήσουμε επί της ουσίας σύντομα και αποτελεσματικά. Εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα πάντως, κύριε Πιδάνη, στην απλή λογική. Εσείς τα διοικητικά τα καταλαβαίνετε καλύτερα και τα αντιλαμβάνεστε στην ακαδημική τους υπόσταση. Λέω, είναι διαφορετικό να συζητάει ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στη Μεσόγειο, στο κέντρο της Μεσογείου, με ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των ΗΠΑ της Αμερικής, διαδικτυακά, εγώ θα πω και με καλή σχέση και με καλή έφεση προοπτικής, με το να έχεις μια διοικητική υπόσταση, το να έχεις ένα διοικητικό τμήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σου δίνει άλλη υπόσταση. Έτσι και το μια καταλαβαίνω. Μισότητα, νομίζω. Ναι, έτσι αλλά το μισότητα. Καταλαβαίνω ως... Ξέρεις, δεν είναι... και αυτό χτίζεται. Είναι. Τώρα είναι τα βήματα, γι' αυτό ισχυρίζομαι ή το νιώθω, όπως όλοι μας. Είναι δειλά. Σιγά σιγά αυτό χτίζεται. Δηλαδή, αν στελεχωθεί, νιώθω με ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ακαδημαϊκή πραγματικότητα και έχουν και δυσδυτικότητα σε αυτό. Αυτό θα φέρει ουσιαστικές επαφές και επικοινωνίες. Κοιτάξτε, κύριε Ζηνιάτη, έχουμε ένα πλάνο αυτή τη στιγμή δομήσει για το πώς αναμένουμε να εξελιχθούν οι επαφές. Ήδη, όπως είπα, γίνανε επαφές. Όσο αυτές οι επαφές εντείνονται και αυξάνονται οι ανάγκες λειτουργίας, οι λειτουργικές υποχρεώσεις του γραφείου, τόσο περισσότερο θα προσπαθούμε να βρίσκουμε πόρους για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε πιο εντατικά. Και ήδη έχουν γίνει επαφές με την Ομογένεια τις ημέρες που βρισκόμασταν εκεί για να μας βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι. Και η Εκκλησία και η Ομογένεια, αν χρειαστεί να στελεχώσουμε περαιτέρω από τη στελέχωση που έχει αυτή τη στιγμή με έναν άνθρωπο το γραφείο, σταδιακά να μπορέσουμε αυτό να το ενισχύσουμε. Επίσης, μια πολύ σημαντική παράμετρο στην οποία παραλείψαμε να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τελικά ήταν και η ανάγκη της Ομογένειας να υπάρχει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Βέβαια. Υπάρχουν ομογενείς οι οποίοι τα παιδιά τους έχουν σκέψεις να έρθουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή για σπουδές. Και αυτό που τους είπαμε ότι μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά των ομογενών σε σπουδές στην Ελλάδα, όχι μόνο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά να τους εξηγήσουμε και ποιο είναι το ευρύτερο μοντέλο, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά είναι δομημένες οι σπουδές στην Ελλάδα από ό,τι στην Αμερική και ούτω καθεξής. Και εν τέλει, με αυτόν τον τρόπο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνεται ένας εταίρος, ένα μικρό κομμάτι της Ομογένειας, το οποίο θα ακολουθήσει την ακαδημαϊκή πορεία μέσα σε αυτό το. Ναι, αλλά ξαναλέω με την κοινή λογική ότι το να έχει στην γειτονιά της, στη ζωή της, στην πραγματικότητα η Ομογένεια, την υπόσταση μιας διοικητικής δομής του ελληνικού κράτους, γιατί είσαστε κρατικό πανεπιστήμιο, με αυτή την μικρή σήμερα παρουσία, είναι κάτι το οποίο
ενισχύει την συνολική της υπόσταση. Υπό αυτήν την έννοια το αντιλαμβάνομαι και έχω την αίσθηση ότι κάπως έτσι το είδε και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την αμερικανική ακαδημαϊκή πραγματικότητα, η συνάδελφός σας, η Πρίτανη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, σε εκείνη και τη βραδιά που ήμασταν. Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι έχει σπουδάσει στην Αμερική, οπότε τη γνωρίζει. Και συνεχίζει και έχει τις επαφές και τις επικοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πρώτες συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε ήταν με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, τον κύριο Κωνσταντίνου. Και στη συνέχεια η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο ήταν με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης του Προξενείου, όπου στην κουβέντα η βάση τέθηκε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Ήρθαμε εδώ, αυτό είναι το πλάνο μας, αυτό μπορούμε να κάνουμε με ακαδημαϊκούς όρους, αυτό υποστηρίζουμε σαν πανεπιστήμιο, να το έχετε υπόψη μας, υπόψη σας, για να μπορέσουμε να μας φέρετε σε επαφή με πανεπιστήμια που έχουν κοινά ενδιαφέροντα να εντοπίσουμε, για να καλλιεργηθεί περαιτέρω διάλογος και να δούμε πού μπορούν να οδηγήσουν οι συνεργασίες. Μας προσκάλεσαν στο Queen's College. Πήγαμε στο Queen's College μία φορά και δύο φορές ήρθαν στους χώρους μας. Και είχαμε μία εξαιρετική συμφωνία, συνάψαμε μία εξαιρετική συμφωνία, η οποία εξειδικεύτηκε και όλα την Δευτέρα, την τελευταία μέρα της παραμονής μας στην Αμερική, όπου ουσιαστικά υπάρχει μία μονάδα στο Queen's College, η οποία ασχολείται με την ιστορία της ομογένειας. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήσαμε να κάνουμε ψηφιοποίηση του ηχητικού του αρχείου, το οποίο είναι ομοσπονδιακό αρχείο, δεν μπορεί να φύγει εκτός Αμερικής, πρέπει να γίνει εντός της Αμερικής, του Voice of America, να αντληθεί πολύτιμη πληροφορία από εκεί, από υλικό το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Στη συνέχεια να δημιουργήσουμε κοινές ομάδες ανάλυσης της πληροφορίας, εξαγωγής ιστορικών στοιχείων, τεκμηρίωσης, με μεθοδολογία επιστημονική κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τη συνεργασία έχει να κάνει, το Queen's College έχει μια έκθεση πάνω με τεκμήρια γύρω από την ιστορία της ομογένειας. Συμφωνήσαμε να τη φέρουμε για μια καλοκαιρινή περίοδο, πιθανότατα του χρόνου, εδώ στην Κέρκυρα, έτσι ώστε να δουν και οι Έλληνες πλέον να αντλήσουν ιστορικά στοιχεία. Τους Έλληνες και ο νέος, βέβαια. Γιατί όπως βλέπουμε τις ταινίες με εκείνα τα περίφημα καραβάνια, που είναι στην πραγματικότητα άπικη από διάφορες χώρες Ευρώπης, ανάμεσά τους ήταν και Έλληνες. Έτσι. Μη μας διαφεύγει. Μπορεί να μην ήταν τόσοι όσοι οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, αλλά ήταν φτωχό κόσμος που αναζητούσε μια ευκαιρία ζωής. Έτσι. Το τρίτο κομμάτι της συνεργασίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα υποδεχτούμε ως επισκέπτες καθηγητές με βάση και το καινούριο νομικό πλαίσιο που υπάρχει το εαρινό εξάμεινο του χρόνου του καθηγητές. Όχι το τρέχον εαρινό του χρόνου, αυτό βαίνει σε ολοκλήρωση ούτως ή άλλως. Καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο από το Queen's College και το τελευταίο το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο αντικείμενο του Queen's College είναι κυρίως ιστορία. Είναι το, όχι, ένα κομμάτι της ομάδας την οποία συναντηθήκαμε. Συναντηθήκαμε με δύο διαφορετικές ομάδες, με τη μία προχώρησε η συνεργασία πάρα πολύ γρήγορα και το τελευταίο είναι ότι συντάξαμε μία πρόταση τις ημέρες που βρισκόμασταν εκεί και τη συζητούσαμε με παράγοντες της ομογένειας για την ίδρυση μίας επώνυμης έδρας στο αντικείμενο της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Το οποίο θα είναι. Στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ή στο τμήμα ιστορίας, ή στο τμήμα ξενογλωσσών. Θα δούμε σε ποιο τμήμα θα μπορούσε. Φαντάζομαι. Ποιο τμήμα θα αποδεχτεί και την πρόταση. Έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δημιουργεί ένα σταθερό δεσμό με τη συγκεκριμένη ομάδα και ενδεχομένως και με άλλες ομάδες στην Αμερική που δραστηριοποιούνται στο θέμα. Επίσης, πάλι στο Queen's College είχαμε επίσης επαφές με την ομάδα που ασχολούνται με τη Βυζαντινή ιστορία. Ήταν και ο κύριος Γιαρένης μαζί, ο αντιπρίτανης, ο οποίος έχει και το σχετικό αντικείμενο. Βυζαντινολόγος. Γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις και σε αυτό το αντικείμενο και αναμένουμε σύντομα να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. Άρα αυτό το γραφείο, κύριε Πρίτανη, θα έχει μια καθημερινή λειτουργία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στον χώρο που φιλοξενείται. Η καθημερινή λειτουργία πρέπει να την δούμε ως εξής. Ναι, θα υπάρχει φυσική παρουσία. Όχι όμως πάντα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καθημερινά 8 ώρες σημείο την αναφοράς, ημέρα ένα σημείο αναφοράς. Μιλάμε τώρα για όποτε χρειάζεται να υπάρχει φυσική παρουσία, θα υπάρχει. Την έχουμε υπολογίσει περίπου στις 4 ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο. Μπορεί κάποιες μέρες να είναι περισσότερο, κάποιες μέρες λιγότερο. Να είναι λιγότερο, αλλά
Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συναντήσεις, ακόμα και αν εμείς δεν είμαστε εκεί, το να πηγαίνουν οι Αμερικανοί συνάδελφοι στο γραφείο και να κάνουμε τηλεδιάσκεψη από το γραφείο μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και μακάρι, σταδιακά, όλες αυτές οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν να αρχίσουν να αποφέρουν και έσοδα, γιατί ό,τι συνεργασία έχει αυτή τη στιγμή με την Αμερική το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει επιβαρυνθεί ούτε σεντ από τον προϋπολογισμό του. Ούτε από την μέχρι τώρα και τα εγγένεια και τη λειτουργία του γραφείου κλπ. Άρα λοιπόν, όταν πλέον αναπτυχθούμε κι άλλο και ενδεχομένως αυτές οι συνέργειες αποφέρουν χρήματα, γιατί όταν μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση του ηχητικού αρχείου προηγουμένως, έχουμε συντάξει μια πρόταση όπου αυτήν την κινούμε τώρα για να βρούμε χρηματοδότηση. Ναι. Γιατί χωρίς χρηματοδότηση προφανώς δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα. Το θέμα είναι ότι η Ομογένεια έχει ανοιχτά αυτιά, ναι, πιστεύει βέβαια σε όλο το εγχείρημα, πιστεύει ακόμα περισσότερο και είναι και από πολύ Ελληνοαμερικά, ότι πήραμε την απόφαση να πάμε εμείς. Κύριε Πριτάνη, είναι και μπρούκλιδες πολύ. Μπρούκλιδες, ξέρετε, τους έχοντες παράδες. Κοιτάξτε, στην Αμερική έχουν κυκλοφορήσει διάφοροι, και από τροκτικά μέχρι οτιδήποτε άλλο. Λογικό είναι και λίγο πολύ αντιληπτά κάποια πράγματα. Ωραία. Σημασία έχει ότι αυτό το πράγμα, αν το μορφοποιήσεις επίσημα, διότι το πανεπιστήμιο. Και αποτελεί είναι και πιλότο και για, άλλα, και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της, ναι, χώρας μας. Αλλά είναι δηλαδή κύρος. Δηλαδή, ξέρεις τώρα τι σημαίνει να έχεις μια διοικητική δομή της Εκκλησίας. Γιατί αυτό είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Ναι. Και έρχεται πέραν της πρεσβείας και του Γενικού Προξενείου μια διοικητική δομή του ελληνικού κράτους. Η οποία πιθανόν δεν έχει το μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον Σίτι. Εντάξει, δεν κρίνεται από αυτό όμως. Λέω, δεν το έχει, δεν το έχει. Αλλά όπως και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που το ζήσαμε, κύριε Πριτάνη, πού ξεκίνησαν τα πρώτα μαθήματα. Ο Γκίλφορντ λέει, πού έκανε τα πρώτα μαθήματα. Σε δύο δωμάτια δίπλα στον σημερινό Μητροπολιτικό Ναό. Το γραφείο δουλειά του δεν είναι να φιλοξενήσει μαθήματα και εκπαιδευτική. Όχι, λέω για όσους να καλλιεργήσει και να καλλιεργήσει. Επειδή έχω διαβάσει και κάποια πράγματα, για όσους το αντιλαμβάνονται το πράγμα ως ένα μεγαλεπίβολο κτίριο με 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν τη λογική του δημοσίου υπαλλήλου. Συγγνώμη, μιλάτε για τους ανθρώπους που τους μοιάζει το φαίνεστε και όχι η ουσία. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω, ξέρετε, γιατί είναι από τα ωραία πράγματα που έχουμε κουβεντιάσει στην τοπική μας πραγματικότητα, που είναι πολλές φορές μίζερη, σε μια προοπτική ανάταση. Διότι απόψε το βράδυ, εγώ σας άκουσα να λέτε μια έδρα η οποία να έχει να κάνει με την ιστορία της Ομογένειας. Σκέφτομαι κάτι το οποίο μου έχετε πει και το οποίο το έχετε στοχοποιήσει και το οποίο ελπίζω να γίνει πραγματικότητα, μια έδρα επτανησιακών σπουδών. Πολύ σωστά. Ωραία. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε, τότε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε τομείς που έχουν να κάνουν με αυτό που εμείς οι Έλληνες επερώμαστε ότι είμαστε ένας επιούσιος λαός πάνω στη γη, παίρνουν μια άλλη μορφή, μια άλλη υπόσταση. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό τα άλλα τα αντικείμενα για αυτό που θεραπεύετε εσείς είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Αλλά θέλω να καταλάβω μια κοινωνία η οποία καταλαβαίνει τι σημαίνει να γίνεται global το πανεπιστημίο της. Αυτό εγώ. Α, και αυτή είναι και η πραγματική κοινωνική συνεισφορά ενός πανεπιστημίου. Ναι, και εκπαιδευτική και ερευνητική, αλλά έχει και μια έντονη κοινωνική διάσταση, όπου αν πραγματικά προχωρήσει και δούμε σύντομα αυτή την έδρα να υλοποιείται, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα δημιουργείται ένας πολύ ισχυρός δεσμός και της Επτανήσου με την, ναι, ναι, Αμερική, αλλά θα αντιπροσωπεύει εν προκειμένου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο όλη τη χώρα και θα είναι υπόλογη στην Ομογένεια για να καταγράψει τις πτυχές της ιστορίας για όλη τη χώρα. Οι κεφαλονίτες εκεί θα σας βοηθήσουν, φαντάζομαι. Από όποια πόρτα και να επισκεφτήκαμε και να περάσαμε, υπήρχε η πρόθεση βοήθειας. Ναι, αλλά λέω οι κεφαλονίτες. Διότι οι κεφαλονίτες, λέει, στην Ελλάδα έχουμε οι Εβραίοι του Ελληνισμού είναι οι Κύπροι και οι Εβραίοι των Επτανησίων είναι οι κεφαλονίτες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είχαν εύεστο εμπόριο και έβγαλαν οι κεφαλονίτες πάρα πολλούς πλούσιους εμπόρους. Υπό αυτήν την έννοια έχουν χρήματα, διότι δίδει χρημάτων στις ΗΠΑ. Ένα σάντουιτς πένις, μου έλεγε η δήμαρχος, $15. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να τεκμηριώσει την ανάγκη, την πρόθεσή του για να κάνει κάτι.
οι ομογενείς, αν συζητήσεις μαζί τους και τους αναπτύξεις μια ιδέα, όλες τις πτυχές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα που μπορεί να έχει, που στοχεύεις να πας, νομίζω ότι έχουν ανοιχτά αυτιά, έχουν και αυτοί όραμα, συνειδητοποιούν πράγματα και αν πιστούν με τεκμήρια, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάνουμε μια πολύ διαφορετική συζήτηση και δεν σας κρύβω ότι και εγώ και η Ρώτο έχουμε ανάγκη. Μια συζήτηση που πέραν από το τετριμένο της καθημερινότητας και μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που προσπαθούμε πολλές φορές να καταλάβουμε το ουσιαστικό της περιεχόμενο, απόψε το βράδυ η κουβέντα έχει να κάνει με κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ενδιαφέρον και προφανώς κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είμαστε ακμαίοι να το δούμε να είναι κάτι σημαντικό για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Πρίτανης μας θυμάει με την παρουσία του, ο κύριος Ανδρέας Φλώρος. Τι συζητάμε και τι λέμε? Λέμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δημιούργησε μια διοικητική δομή, το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο δημιουργεί μια διοικητική δομή νομικής μορφής, όχι κάτι στα λόγια, στο εκτός του εθνικού χώρου πεδίο, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια συνεργασία με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, δηλαδή με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, Βορείου και Νοτίου Αμερικής, όπου είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος. Ηρώ. Ναι. Οπότε, λίγο πολύ μας περιγράψατε, κύριε Πρίτανη, τώρα το τι μέλη γενέστε. Αν ζητούσα να δούμε το επόμενο βήμα και να το βάλουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα, τι πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο, ας πούμε, ως προς την υλοποίηση πραγμάτων ή την εξέλιξή τους, και αν αυτό θα είναι ορατό όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο που θα διαχειριστεί και μέσω ενδεχομένως των μέσων ενημέρωσης, αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα συνολικά, γιατί λέμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, άρα περιμένουμε να δούμε βήματα αντίστοιχα και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κοιτάξτε, όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου πλέον έχουν ένα πάτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να καλλιεργηθούν καινούργιες συνέργειες με σοβαρότητα, συνέπεια και με τρόπο καταλυτικό, γρήγορο. Έτσι ώστε σύντομα, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ να το δούμε το προσοχές χρόνο, να δούμε και το πρώτο πρόγραμμα σπουδών να υλοποιείται από κοινού, ακόμα και ένα μικρό, ένα minor ή ένα major degree στα πλαίσια κάποιου συνολικού προγράμματος σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα του πώς θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για τους δικούς μας φοιτητές και να φύγουν στο εξωτερικό, για τους Αμερικανούς, οι πόροι, άπαξ και εγκριθεί συνεργασία υπάρχουν. Τα ίδια τα πανεπιστήμια μπορούν να τους διαθέσουν. Στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι και τη Δευτέρα, τώρα μεθαύριο, ξεκινάει ένα summer school, ένα θερινό σχολείο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών φοιτητών σε θέματα ελληνικής ιστορίας από το Ohio State University. Που γίνεται χρόνια αυτό, το οποίο γίνεται πολλά χρόνια και είναι ένα δείγμα ότι έχει παγιωθεί, υπάρχει, το τονίζω αυτό, είναι μέρος του προγράμματος σπουδών των Αμερικανών φοιτητών. Δεν είναι απλά έξτρα πληροφορία που παίρνουν και έχει δημιουργηθεί και μία συμφωνία η οποία μπορεί να λειτουργήσει, αν θέλετε, και σαν πιλότος περαιτέρω για το πώς μπορούμε να δημιουργούμε αναγνωρίσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο των μαθημάτων τα οποία διδάσκονται στην Ελλάδα ή στην Αμερική. Και με μεικτούς τρόπους, όχι μόνο διαζώσεις, θα μπορούσε να γίνει και εξ αποστάσεως, θα μπορούσε να γίνει υβριδικά, να έχουμε δύο αίθουσες ταυτόχρονα συνδεδεμένους με δύο καθηγητές. Η τεχνολογία πια δεν είναι τη δυνατότητα αυτή. Έτσι ώστε να δώσουμε τέτοιες πτυχές. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο και σπουδαίο και για τους φοιτητές τους δικούς σας, κύριε Πρίτανη. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, σκέψου τα παιδιά ενός τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου να κάνουν παράλληλα μάθημα με τα παιδιά ενός τμήματος του Ιωνίου Αμερικανικού Πανεπιστημίου σε δύο ψηφιακούς χώρους. Σε πραγματικό χρόνο. Απλά καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να καλλιεργηθεί μια συνεργασία, να δούμε το σύλλαμπους των μαθημάτων, κατά πόσο είναι κοινό για να γίνεται κοινό το μάθημα. Σωστό. Κατά πόσο το φορτίο του ενός και του άλλου είναι ίδιο για να πονέμονται κοινές πιστοτικές. Κατανοητά αυτά. Είναι ένα σύνολο
διαδικασιών που πρέπει να δει κανείς στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας για να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει με όρους ποιότητας. Στο επίπεδο έρευνας και της συνεργασίας που υπάρχει με τον Τζον Χόπκινς, πόσο θα βοηθήσει αυτό το γραφείο και αυτή πλέον η συνέργεια? Πλέον έχουμε ξεκλειδώσει τη διαδικασία ανταλλαγής των δεδομένων. Τα οποία δεδομένα μπορούν να, δεν είναι ανάγκη καν να έρθουν. Αυτό συζητήσαμε τώρα αυτές τις μέρες. Δεν είναι ανάγκη καν να έρθουν στην Ελλάδα και να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μπορούν να παραμείνουν στην Αμερική και ακόμα και remotely να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, έχοντας όμως δομή του Ιωνίου Πανεπιστημίου πλέον και να virtual να βρισκόμαστε στο γραφείο, έτσι ώστε οι ερευνητές, όχι η διοίκηση, έτσι ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, να τα επεξεργάζεται και να φέρει πέρας τη δουλειά που πρέπει να. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά επί της ουσίας είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο βήμα. Είναι πολύ μεγάλο βήμα και εγώ που έκανα αυτό το μεγάλο ρεπορτάζ, είχε βγει μια εκπομπή στο εργαστήριο, εντυπωσιάστηκα. Εξαιρετικό, ναι. Διότι αυτό είναι ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Δεν ξέρω, διαβάζετε αυτές τις μέρες. Ο Χαράρη αρχίζει και επαναφέρει πολύ έντονα στο προσκήνιο την υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δικό σας γνωστικό πεδίο αυτό. Ένας κόσμος που θα είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή απειλείται η ανθρωπότητα, λέει, από τα cyborg. Είδες την ΕΡΤ τον Ερμή. Όχι. Στο βίντεο, τεχνητή νοημοσύνη, υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους που θα κάνουν το debate, τους ξενάγησε virtual μέσα στο χώρο που θα γίνει το debate και απάντησε σε ερωτήσεις μέχρι εκεί που τα data του επέτρεπαν να απαντήσει. Μα αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Έτσι, και η Ελλάδα όμως το ίδιο. Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει τη βιομηχανία που εκμεταλλεύεται την παραγωγή της γνώσης και της έρευνας. Ναι. Αλλά πρωτοστατεί και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος ερευνητών που θεραπεύουν το αντικείμενο και όχι μόνο την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργική νοημοσύνη, αν θέλετε, που είναι ένας διαφορετικός τομέας τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι υπαρκτός. Έχουμε πει ένα βράδυ να φύγουμε λίγο από τις εκλογές, να έρθετε κι εσείς κύριε Πρίτανη και συνάδελφοί σας από το τμήμα πληροφορικής στο Ιωνίου Πανεπιστημίου να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί εγώ άκουσα κάτι απίθανο, διάβασα έναν από τους γκουρού της Google που λέει ότι έως το 2050 θα μπορεί η τεχνολογία να σου δώσει τη δυνατότητα η συνειδητότητά σου να περάσει ένα τσιπάκι και αυτό το τσιπάκι να εφυτευτεί σε ένα μηχανικό σώμα. Στην πραγματικότητα να σου δώσει αθανασία και αυτή η συνειδητότητα να έχει τη δυνατότητα της εξέλιξης. Δηλαδή μιλάμε για μια αθανασία της υπόστασης που θα λέγεται α, β, γ, δ, ε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι και εδώ δημιουργούνται και πάρα πολλά ηθικά θέματα. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο ότι επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πολύ σύντομα θα ανακοινώσει και την λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε θέματα βιοηθικής. Και μάλιστα στα εγγένεια του γραφείου υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες που ασχολούνται με την βιοηθική και συζητήσαμε το ενδεχόμενο να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ετοιμάζουμε. Έχει ετοιμαστεί ο φάκελος, θα κατατεθεί για πιστοποίηση όπως ορίζει ο νόμος από την ΕΘΑΕ και στη συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία. Πάντως τα βήματα αυτά φαίνεται ότι υλοποιούν αυτό που είχατε πει από την αρχή, ότι ζητούμενο είναι η εξωστρέφεια. Η ουσιαστική εξωστρέφεια. Δεν πρέπει να κυνηγάμε την εξωστρέφεια. Πρέπει να λειτουργούμε με όρους διεθνούς ακαδημαϊκής πραγματικότητας, να ξεφύγουμε από την εξωστρέφεια ακόμα και σε εθνικό επίπεδο και να μπορέσουμε εν τέλει να υλοποιήσουμε δράσεις οι οποίες όμως να έχουν μια στόχευση. Το να κάνουμε δράσεις για τις δράσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα να γίνει. Έτσι, πρέπει να θέτουμε στόχους, να υπάρχουν ανάγκες και αυτά τα δύο να συνδυάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να εκπονούν ένα σχέδιο δράσης για το κάθε πανεπιστήμιο το οποίο να υποστηρίζει την έρευνα, την εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση, την προβολή του και το καθεξής. Προσπαθώ να καταλάβω όμως και τη δυνατότητα των φοιτητών σας γιατί τα είχαμε κουβεντιάσει στο παρελθόν. Εάν μπείτε σε ρυθμούς συνέργειας με αμερικανικά πανεπιστήμια ή με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τους τρόπους με τον οποίο ένα μικρό και φτωχό, γιατί ο προϋπολογισμός που μου έχετε περιγράψει, είναι στην πραγματικότητα ανελαστικός. Πώς μπορεί να στηριχτεί η φοιτητική κοινότητα στο να έχει αυτή την αναγκαία και πολύ ενδιαφέρουσα όσμωση με παιδιά αυτών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται. Ναι. Δηλαδή, τι οικονομική δυνατότητα έχουν τα δικά μας τα παιδιά να πάνε σε ένα summer ή winter school. Έτσι.
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήδη με την Ομογένεια συζητήσαμε το ενδεχόμενο και θέσαμε το θέμα υποτροφιών. Μάλιστα. Κατά πόσο θα μπορούσαν να χορηγηθούν υποτροφίες οι οποίες δεν θα είναι για διάρκεια 2-3 ετών, θα είναι για τα short terms που θέλουμε φοιτητές να μετακινηθούν. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση. Θα δούμε, θα καταγράψουμε την ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει με τεκμήρια να αποτυπώσεις. Προφορικά, ναι, υπήρξε δείγμα καλής θέλησης. Έτσι. Και από τη μεριά της Ομογένειας. Θα καταγράψουμε την ανάγκη, θα την στείλουμε στους εκπροσώπους της Ομογένειας, όπου αν κληθεί θα το ξανασυζητήσουμε μεταξύ τους στη βάση όμως συγκεκριμένων δεδομένων. Αυτό είναι μία προσέγγιση που ήδη τη συζητήσαμε. Μία δεύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι από εθνικούς πόρους. Αν μπορούσαν, από τη στιγμή που και το Υπουργείο βλέπει ότι υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, μπορεί να υπάρξουν και άλλα τα οποία κάνουν το βήμα. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να αναθεωρήσουμε και να προβλέψουμε κονδύλια, το οποίο θα μπορούσε να είναι από το ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε να είναι και σε μικρότερη κλίμακα από το ΠΕΠ Ιωνίων. Κάποια στιγμή να δούμε τέτοιο είδους. Και η αυτοδιοίκηση να μπει συνεργός. Ενδεχομένως, ναι. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία στη βάση του σχεδιασμού τους, μπαίνουμε σε μια καινούργια προγραμματική περίοδο, δεν έχουν τέτοιου είδους προβλέψεις, αλλά τώρα δημιουργείται η ανάγκη. Να το εντάξουμε, αυτή. Λέτε. Οπότε. Διαμορφώνεται. Διαμορφώνεται η ανάγκη, διαμορφώνεται το πλαίσιο. Διαμορφώνεται το πλαίσιο και επομένως αποτελεί δράση. Ακριβώς. Καθορίζεται ως δράση, χρηματοδοτούμε. Και υπάρχει και ανάγκη. Αρχίζει και γίνεται πλέον υπαρκτή ανάγκη. Γιατί αν πάμε και σχεδιάσουμε πρόγραμμα σπουδών και πούμε είμαστε έτοιμοι, τότε αυτό το έτοιμοι σημαίνει χρειάζομαι χρηματοδότηση. Εκεί η ανάγκη είναι υπαρκτή. Δεν είναι λόγια, δεν είναι μια ιδέα η οποία καλούμαστε κάποια στιγμή να την υλοποιήσουμε. Αλλά λοιπόν σε αυτή τη βάση, εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορούν να τροποποιηθούν χρηματοδοτικό εργαλεία σε διεθνές επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο ενδεχομένως, για το πώς μπορούν να υποστηριχτούν στην πράξη. Να σας ρωτήσω τώρα, εντάξει, έχουμε 5 λεπτά, αλλά σε αυτά τα 5 λεπτά, ωραία, ωραία η Αμερική, ωραία ένα γραφείο στην Αμερική, ωραίες οι επαφές και οι συναντήσεις με Αμερικανούς συναδέλφους σας. Ωραία η προοπτική συνεργασίας για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τις αναγκαιότητες του. Τι στοχεύσεις έχετε, κύριε Πριτανή? Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας την προοπτική της επέκτασης και της ανάπτυξης άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Υπάρχουν αναγκαιότητες, παραδείγματος χάρη, για τη Λευκάδα. Διότι είπαμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να είναι και ένας συνδετικός κρίκος σε αυτό, ναι, σε αυτό το οποίο ονομάζεται Επτάνησος. Υπάρχουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, στη Λευκάδα πάρα πολλά παράπονα. Εγώ τα λέω ως παράπονα, τίποτα περισσότερο. Ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι δεν είμαστε κομμάτι της Επτανήσου περιφέρειας. Δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς διοικητική δομή εδώ? Τι γίνεται λοιπόν? Ακαδημαϊκή δομή. Ναι. Μιλάμε για ακαδημαϊκό τμήμα, ναι, στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο είναι σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας. Ναι. Δηλαδή δεν δέχεται φοιτητές, έχει μόνο φοιτητές του πρώην ΤΕΗ. Αυτή τη στιγμή είναι 1128 παιδιά τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα προγράμματα σπουδών. Ναι, το θέμα είναι η προοπτική του, έτσι. Η προοπτική από εκεί και πέρα, ως πανεπιστήμιο, έχουμε καταθέσει προτάσεις, ναι, σε σχέση με τη δημιουργία καινούριων τμήματων. Από εκεί και πέρα το αρμόδιο για να αποφασίσει με το Υπουργείο. Προτάσεων αυτό, είναι το Υπουργείο. Είχαμε μία υπόνοια ότι θα μπορούσε το θέμα να είχε διευθετηθεί πριν τις εκλογές. Τώρα πλέον καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πάει μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία είναι θετικά. Απλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για κάτι. Επίσης, πριν από περίπου 15 μέρες, συγκροτήθηκε μία επιτροπή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να μελετήσει την δυνατότητα ίδρυσης, τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα μιας ακαδημαϊκής δομής, το τονίζω το ακαδημαϊκής δομής, η οποία να θεραπεύει τις παραστατικές τέχνες. Ήδη γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Με αφορμή αυτή την ιστορία που υπάρχει σε επαναλλακτικό επίπεδο. Αφορμή την αυτή την ιστορία των καλλιτεχνών κτλ. Και το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια, ήδη από τη Σύνοδο Πριτάνεων που έγινε εδώ στην Κέρκυρα, με ξεκάθαρο τρόπο τοποθετήθηκαν και είπανε ναι, να θεραπεύουμε τις παραστατικές τέχνες πέραν αυτών που ήδη θεραπεύονται. Γιατί θεραπεύονται. Η εκτέλεση, ναι, το θέατρο κλπ. Στο τμήμα μουσικών σπουδών. Αλλά ακριβώς μέσα στα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία θα εκπονήσει τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, η οποία μπορεί να καταλήξει
στο ότι δεν χρειάζεται για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή χρειάζεται να γίνει ένα καινούργιο τμήμα παραστατικών τεχνών ή χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών, άλλη μια προσέγγιση παραστατικών τεχνών μεταξύ των δύο καλλιτεχνικών τμήματων που υπάρχουν ή να υπάρχει και συνέργεια και με άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας που θέλει να κάνει το ίδιο. Μάλιστα. Όλα αυτά αυτό όμως έχει να κάνει και με το Υπουργείο Παιδείας, φαντάζομαι και με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί χρειάζεται και πόρους. Και έχει να κάνει και με την πραγματικότητα του πανεπιστημίου, ναι, τους χώρους του. Παράδειγμα, δεν ένα κάτι χώρο που μας προβληματίζει είναι αν πούμε ότι δημιουργούμε ένα τμήμα παραστατικών τεχνών, η φυσική του έδρα θα πρέπει να είναι η Κέρκυρα, αφού τα καλλιτεχνικά τμήματα βρίσκονται εδώ στην Κέρκυρα. Αντέχει όμως η πόλη αυτή τη στιγμή ένα 8ο τμήμα να λειτουργήσει? Έχετε υποδομή ως πανεπιστήμιο? Δεν έχετε στρατηγικές? Όχι. Θα πρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Δεν έχουμε καλύψει ακόμα, γι' αυτό το λόγο λέω ακαδημαϊκή δομή και να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι. Η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα. Είναι εγώ πάντως θεωρώ ότι οι χώροι υπάρχουν. Μολύβι και χαρτί φαίνεται ότι αρχίζει και σπανίζει σε αυτόν τον τόπο. Αλήθεια. Χώροι πέριξ της πόλης της Κέρκυρας υπάρχουν. Για σκεφτείτε ότι ακριβώς πάνω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από το τμήμα ιστορίας του Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα χτίριο ιστορικό εγκαταλελειμμένο, είναι στο Λόφο Αβράμι. Η θέση είναι όσο από τα παλιά οχήρα. Έτσι είναι, απλά οι ρυθμοί, κύριε Ζινιάτη, είναι πάρα πολύ αργή για το Μέγαρο Καποδίστρια, το έχουμε συζητήσει και όλα. Έχουμε τώρα τουλάχιστον 1,5 χρόνο που περιμένουμε να βγει πρόσκληση για να εντάξουμε το έργο για να μπορέσουμε να βγάλουμε το διαγωνισμό στον αέρα. Ο διαγωνισμός είναι έτοιμος, δεν μπορεί να βγει. Στο οποίο όμως Μέγαρο Καποδίστρια, εδώ που τα λέμε κύριε Πρίτανη, μπορεί να στεγάζεται ένα τμήμα για σπουδές? Δεν είναι ένα χτίριο το οποίο πρέπει να έχει μια άλλη χρήση? Όχι, έτσι, βαριά χρήση στο Μέγαρο Καποδίστρια. Για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει, ναι, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάει πολύ καλά αυτή η ιστορία. Το ελπίζουμε. Ένα βράδυ νομίζω θα έχουμε δυνατότητα μια σύνδεση με την Ομογένεια τις επόμενες μέρες. Έτσι, Ρο. Ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική τους φωνή και τη δική τους ελπίδα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Γεια σας.